πολλές φορές το επιθεωρησιακό είδος βρήκε και τους αρνητές του. Ένα, πολλοί δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν τη λεωφόρο Αλεξάνδρα σαν λεωφόρο της ντροπής. Επειδή έτυχε σε αυτή τη λεωφόρο να βρίσκονται συγκεντρωμένα τα περισσότερα καλοκαιρινά θέατρα που έπαιζαν επιθεωρήσεις. Άρα και σε αυτό υπάρχει μια, πώς να το πούμε έτσι κάπως, μια επιθεωρησιακή απάντηση. Κάποιοι γνωστοί και στις βρισχές επιρρεπείς την ονομάσαν λεωφόρο της ντροπής και σπαταλήσανε αδίκως το μελάνι γιατί το είπανε χωρίς να λογαριάσουνε αυτοί τι έχουν κάνει. Που νιώθεις άνετα μαζί τους όταν παίζεις και όταν βγαίνουν στη σκηνή χειροκροτείς χωρίς να κάνουνε τον Άγιο της Πρεβέζης. Πέρασε ο Χόρν και ο Κατράκης από εκεί κι οι πιο σπουδαίοι της γενιάς μας μουσική. Κι αν όλοι αυτοί είναι ντροπή για ένα δρόμο, τι να πει κανένας πλέον, τι να πει, αφού η ντροπή παίρνει και Όσκαρ με τον νόμο. Γι' αυτό θα λέμε και δικαίως του λοιπού όταν θα ακούμε κάτι τέτοια που και που, για όσα βρίζουν ορκισμένα παλικάρια ότι το κάνουν όπως και οι Αλεπού, όσα δεν φτάνουνε τα κάνουν τρεμαστάρια. Κάποιοι γνωστοί και στις βρισχές επιρρεπείς την ονομάσαν λεωφόρο της ντροπής. Τι να πεις. Μια